αποτελειώνουν με εντολή του ίδιου του Μαξίμου τη Μύκονο, που έχει υποστεί συνολική τουριστική καθίζηση σε σχέση με το 2022 κατά 50%, καθώ το νησί χαρακτηρίζεται πλέον ω επικίνδυνη περιοχή. Τι σημαίνει επικίνδυνη περιοχή, Σημαίνει ότι πρόκειται για ένα άνδρο βαριάς παρανομία και άρα είναι μέρο επικίνδυνο και για του τουρίστε με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του νησιού. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ και καιρό είχε βάλει στο μάτι τη Μύκονο και ήδη έχει ξεκινήσει σχετικέ διαδικασίε από πέρσι. Η Μύκονο είναι από τα νησιά που δεν συμπαθεί ο κύριος Μητσοτάκη και δεν είναι τυχαίο ότι είναι το μοναδικό νησί που του επιβλήθηκε το 2021 καραντίνα, γιατί έκριναν ότι οι Μικονιάτε ξέφυγαν από τι εντολέ του Ιατρικού Ιαρατίου εκείνων των ημερών. Σημειώνεται ότι την παρανομία στη Μύκονο την εξέθρεψαν οι ίδιοι οι κυβερνώντες και όσοι δολοφονήθηκαν και είχαν διαφορές με τον νόμο ήταν γνωστοί και για τις επαφές τους με το Μέγαρο Μαξίμου. Στον Ισικανής δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν καλύπτεται από ψηλά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μάλιστα, το Principot του ProNews.gr το είχε καταγγείλει από το 2021 και δεν άνοιξε μύτη γιατί τότε δούλευαν τα κονέ της κυβέρνησης. Και ενώ στην Ελλάδα έχουμε κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία, στη γειτονική Τουρκία που πουλά όπλα αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων στου Ουκρανού για να σκοτώσουν του Ρώσου, φέτο θα αφιχθούν 9 εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστε. Φαίνεται πω μετά τον πόλεμο που κηρύχθηκε κατά τη Ρωσία, τώρα θα κοιμηθεί και ο πόλεμο κατά του εγκλήματο.